Είναι δύσκολο να περιγράψεις πώς είναι εκείνες οι ημέρες του μήνα. Είμαι τόσο κακομούτσουνη που κάθε που κοιτάζομαι στον καθρέφτη μου βγάζει. Πόσο μάλλον να μιλήσεις για αυτές στα social media. Αυτό ήταν που έπρεπε να κάνουμε. Να μιλήσουμε για ένα τέτοιο θέμα, λανσάροντας το νέο Nurofen Pony περίοδου. Επειδή εκείνες τις ημέρες του μήνα, οι γυναίκες θέλουν κάποιον να τις καταλαβαίνει. Ακραία καιρικά φαινόμενα για 6 ημέρες. Δημιουργήσαμε μια σειρά κόμικ με ήρωες και καταστάσεις βγαλμένα από τη ζωή. Είναι ανάδρομος Ερμής ή ξαφνικά έχουν όλη περίοδο? Οι ιστορίες κλείνουν το ένα μάτι στις γυναίκες. Εντάξει, εντάξει. Τίποτα, μια χαρά. Τίποτα. Και το άλλο στους άντρες. Ξέρεις γιατί οι γυναίκες εκείνες τις μέρες του μήνα μαγειρεύουν 2 φαγητά? Γιατί? Γιατί έτσι! Αφού όπως φαίνεται, εκείνες οι ημέρες του μήνα είναι δύσκολες για όλους. Πονάω τόσο πολύ. Καλά, εντάξει, ηρέμησε, δεν θα πεθάνεις κιόλας. Εγώ όχι, αλλά εσύ μπορεί. Και επικίνδυνες. Ξεκινώντας λοιπόν από το Pinterest, το κατεξοχήν γυναικείο social network, ανεβάζαμε κάθε εβδομάδα και από μία μικρή ιστορία, την οποία στη συνέχεια μοιραζόμασταν με τους φαν μας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Έτσι ο κόσμος άρχισε να αναγνωρίζει τον εαυτό του και να μοιράζεται τις ιστορίες αυτές με φίλους. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε στα social media τις συζητήσεις τους και τις κάναμε κόμικ. Και κάπως έτσι όλοι άρχισαν να μιλάνε για εκείνες τις ημέρες του μήνα. Και το κυριότερο, η φάση Nurofen άρχισε να εξαπλώνεται και ο κόσμος συνέδεσε τον Nurofen με τους πόνους περιόδου. Μέσα σε λίγους μήνες, η σελίδα του Nurofen απέκτησε 5.719 φαν. Και η φάση Nurofen, μια ιστορία βγαλμένη από τη ζωή, εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media.